Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε βέβαια οπωσδήποτε και τα τοπικά προβλήματα. Πολλές από τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας. Νομίζω είχαμε και μια πολύ ωραία κουβέντα γύρω από τα θέματα της παιδείας. Κρίμα, μεγάλο κρίμα ότι δεν ανοίξαμε το χώρο της παιδείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο φοιτούπολη, θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο πανεπιστημιακό, όχι μόνο για τα Βαλκάνια, εγώ θα έλεγα παγκοσμίως, η Ελλάδα θα μπορούσε. Αυτό σημαίνει όμως να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, ένα άνοιγμα στο χώρο της παιδείας, όπου θα μπορούσαν και πάρα πολλά παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό, στη διασπορά, καθηγητές, επιστήμονες, να γυρίσουν, να είναι αυτοί οι διδάσκοντες σε μια νεολαία όχι μόνο ελληνική, αλλά των Βαλκανίων, της Μεσογείου και ευρύτερα. Η πόλη έχει πάντοτε ανάγκη από προσωπικότητες να τη στηρίζουμε. Και βεβαίως η στήριξη αυτή επιβεβαιώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης, το ρόλο που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη στα Βαλκάνια. Και έχουμε και εμείς ανάγκη από την ενέργεια που μας δίνει και εμάς η Θεσσαλονίκη, η όμορφη κοινωνία της πόλης αυτής.